Με κανόνες εργασίας. Και άλλους δύο με κανόνες ανεργίας. Ναι, νομίζω, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έβλεπα ορισμένα στοιχεία πριν έρθω, μάλλον και χθες το βράδυ, γιατί ξενυχτήσαμε λίγο. Για παράδειγμα, αν ευσταθεί το στοιχείο που λέω, το λέω με κάθε επιφύλαξη, διαβάζω ότι ο ΣΚΑΙ έχει 360 εργαζόμενους. 340, συγγνώμη. Άρα πρέπει να πάρει άλλους 60. Το λέω, τι θέλω να πω. Ότι οι νέες επιχειρήσεις και θα απορροφήσουν ένα κομμάτι, από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουμε και δύο νέους παίκτες που μπαίνουν, έτσι, που ξεκινάνε από μηδέν εργαζόμενους αυτοί. Ναι. Αλλά και οι επόμενοι διαγωνισμοί που θα ακολουθήσουν, π.χ. για τα περιφερειακά κανάλια. Δύο περιφερειακά κανάλια στην Αττική. Ναι, πριν πάμε εκεί. Δύο περιφερειακά κανάλια στην Αττική μπορεί να έχουν 200 και 400 πριν εργαζόμενους. Πριν πάμε εκεί, βεβαίως. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Πριν πάμε εκεί, αυτό το οποίο βεβαίως, λέτε. Βεβαίως αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μείνουν χωρίς δουλειά. Αλίμονο, αν δεν υπήρχε τουλάχιστον θέμα. Αλίμονο. Αυτό το οποίο όμως εγώ θέλω να ρωτήσω είναι ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι. Επειδή δεν δεσμεύεται κανείς ότι θα πρέπει να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι και σε αυτό το πλαίσιο μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ήδη άνεργοι. Εγώ να σας θυμίσω ότι στη διαπραγμάτευση είναι που λίγο γινότανε διάκριτο αυτό το επιχείρημα. Πριν καταλήξουμε στο νομοσχέδιο και στον τρόπο που θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία, στη διαπραγμάτευση που γινότανε, η πρόταση των συμμετεχόντων ήταν ο αριθμός να είναι 200 και όχι 400. Και είπε η κυβέρνηση θα είναι μήνυμα 400. Θυμάμαι ότι υπήρχε και μια πίεση της ΕΣΥΑ να ανέβει στο 500 αυτός ο αριθμός. Λοιπόν, βεβαίως δεν θέλει κανένας να χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρείται. Δηλαδή το επιχείρημα αυτό το οποίο λέτε για τις προτάσεις που είχαν γίνει, αν θα είναι 200, 400, 500 και τελικά θα είναι 400, ενώ θα μπορούσαν να είναι λιγότεροι, και η δέσμευση της εταιρείας η οποία πήρε την άδεια, αν έχει κάτω των 400 να προσλάβει, όλο αυτό το οποίο είναι κάτι το οποίο περιγράφεται και είναι πραγματικό, δεν έρχεται ως απάντηση σε όλους όσοι ξημερώθηκαν περιμένοντας και ουσιαστικά. Το καταλαβαίνω. Κανείς δεν τους εγγυάται τίποτα. Ναι. Το καταλαβαίνω. Είναι κατανοητό. Και σήμερα αυτό που καθόμαστε και συζητάμε, δεν γνωρίζουν που βρίσκονται. Βεβαίως. Αντρέας, το χειροτερέψουμε. Βεβαίως. Μισό λεπτάκι μόνο να θυμίσω μια λεπτομέρεια ακόμα. Να, μέχρι τώρα. Για να το απαντήσει τελικά. Να το απαντήσει. Υπό την έννοια ότι εσύ καλεί αυτή τη στιγμή να τοποθετήσει αυτού. Σημείωσε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι στα δύο κυρίως αυτά κανάλια τα οποία δεν πήραν άδεια, δηλαδή Α και Σταρ, με συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας, προϋπηρεσία, οι οποίοι πιθανώς, εγώ συμφωνώ μαζί σου, κάποιοι από αυτούς, από τους συναδελφούς, θα βρουν δουλειά στα νέα σχήματα. Λογικό. Αλλά θα βρουν δουλειά με κύριος είδε τη συμβάση εργασίας. Ο νόμος λέει απλώς συμβάση εργασίας. Μάλιστα. Έτσι. Δεν λέει με προϋπηρεσία, με τα λεφτά που έπρεπε. Και μιλάμε για οικογένειες που έχουν στήσει προγραμματισμούς κυριακούς. Ευθέως λοιπόν πρέπει να συνδεθεί με νέα συλλογική σύμβαση του κλάδου, έτσι, να είναι συνέχεια του 9, να κατοχυρωθούν πλήρως τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και να μπει και να είναι βασική προϋπόθεση κάτι γνώμη. Έχεις και παρέμβαση δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας προς αυτό? Αν συναφθεί η συλλογική σύμβαση μεταξύ των επιχειρηματιών και της ΕΣΥΑ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο άνομο. Αυτό, εγώ θέλω να βάλω πρέπει να μπει αυτό το πράγμα. Καθυστερεί από το 9. Κύριε Πετρόπουλε, πάνω σε αυτό το οποίο περιγράφετε, τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρξουν, δεν θα έπρεπε η ίδια η κυβέρνηση, εφόσον η ίδια η κυβέρνηση είναι ο εμπνευστής και εκείνος ο οποίος διοργανώνει αυτή τη διαδικασία και την φέρνει εις πέρας. Και πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για μια αριστερή κυβέρνηση και όταν μιλάμε για μια φρέσκια κυβέρνηση. Δεν θα έπρεπε, εφόσον πηγαίνει σε αυτή τη διαδικασία, μετά τα 27 χρόνια καθυστέρησης για τα οποία κατηγορεί την αντιπολίτευση και τα προηγούμενα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, να τα έχει όχι απλά προβλέψει, να τα έχει δεσμοθετήσει και μετά να πάει σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να είναι μετά σίγουρο ότι θα προκύψουν και αυτές οι προσλήψεις, αλλά κυρίως, όχι προσλήψεις ως προς τον αριθμό, αυτές οι συνθήκες της προσλήψης. Νομίζω ότι το γενικότερο πλαίσιο βάζει ορισμένα πράγματα, είναι οπωσδήποτε πρέπει να συμπληρωθεί. Να δούμε όμως τι εικόνα είχαμε μέχρι τώρα. Πλούσιους καναλάρχες, έως πολύ πλούσιους όπως φάνηκε, πτωχευμένα κανάλια, εξαθλειωμένους εργαζόμενους. Είναι ψέματα αυτό? Πόσα από τα κανάλια, τα 7 που λειτουργούσαν σήμερα, αν η τράπεζα ζητούσε τα χρήματά της όπως ζητάει στον καθένα που καθυστερεί μία δόση στεγαστικού ή μία δόση πιστωτικής κάρτας, θα κλείνανε? Θα κλείνανε τα 5.
Από τα 7. Μιλάμε για 5 στοχευμένα κανάλια, ουσιαστικά, για 5. Για πες το μας λίγο. Που είναι, τι θέλω να σου πω, τα κανάλια απ' έξω. Ναι, ναι, τα 5 κανάλια. Δεν είναι τόσα πολλά, ρε Σιάντρια, δεν είναι 500, 5 είναι. Μπορούμε να τα ακούσουμε, τα πτωχευμένα. Οι υποχρεώσεις στις τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγάλες. Αυτό φάνηκε και στο διαγωνισμό. Μα πιανών. Εξυπηρετούνται οι υποχρεώσεις αυτές τις τράπεζες. Το τοπίο το ξέρει. Αν δεν εξυπηρετούνται, είναι μια κουβέντα. Περιγράφουμε άλλο τοπίο στο ελληνικό πεδίο. Αυτό είναι το τοπίο. Αυτό είναι το τοπίο. Περιγράφεις ένα τοπίο το οποίο δεν το προσδιορίζεις. Ούτε τεκμηριώνεις. Ποια είναι τα 5 πτωχευμένα κανάλια. Μιλάς για πτωχευμένα, ξαναλέω. Πτωχευμένα. Και μετά βάζεις και ένα μεγάλο αν πάλι. Αν οι τράπεζες ζητούσαν. Όπως τους πολίτες. Όπως πολύ, δεν κατάλαβα. Δεν θα υπερασπίσω τα υπόλοιπα κανάλια. Εγώ για το Sky μπορώ να μιλήσω μόνο. Αλλά θα ήθελα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω ποια είναι τα πτωχευμένα κανάλια. Εγώ πήγα να βγάλω μια πιστωτική κάρτα και επειδή είχα μια εμπλοκή σε μια προηγούμενη που έχω κλείσει, μου είπαν δεν σου δίνουμε. Ωραία. Λοιπόν, συγγνώμη. Εγώ δεν είναι τραπεζικά ενημέρωση. Μπράβο. Το ονοματεπώνυμό μου δεν είναι αέρα για να πάρω ούτε καν πιστωτική κάρτα. Με συγχωρείτε. Όσοι κατέβηκαν στον διαγωνισμό αυτό, μεταξύ των εγγύησεων τις οποίες προσκόμισαν ήταν και η τραπεζική εγγύηση. Η φερεγγιότητά του. Δεν μπορείς δηλαδή να μου λες πτωχευμένα κανάλια. Άρα λοιπόν δεν θα έχουν καταπέσει τράπεζες και από την άλλη να είναι πλήρης εισαγγελή του. Συγγνώμη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις στο τηλεοπτικό πεδίο που είναι πτωχευμένες. Ουσιαστικά. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Τι πάνε πιο ουσιαστικά ή τυπικά. Ποιες είναι οι επιχειρήσεις αυτές. Μα χρωστάνε τον πατέρα τους και τη μάνα τους που λέμε. Είναι έτσι ή δεν είναι. Το χρωστάνε. Ζούνε με ενέσεις από τις τράπεζες χωρίς να ανταποκρίνουν τις υποχρεώσεις. Φαίνεται. Εκτός το να τα ακούσουμε. Πόσα θέλω να σου πω, δηλαδή. Πες μου, τα 5 αυτά που είπε. Που ζουν με ενέσεις. Να προχωρήσουμε παραπέρα, γιατί οι εγγυητικές κατατέθηκαν. Ναι, και όποια άποψη και αν έχω εγώ, εσείς και τα λοιπά, έχουν γίνει δεκτές. Άρα αυτό το επιχείρημα δεν ευσταθεί αυτή τη στιγμή. Μπήκαν στη διαδικασία, εξετάστηκαν, ότι αξιολογήθηκαν και άναψε το πράσινο φως. Αυτό δεν εξετάστηκε στην πρώτη φάση. Ότι έγιναν δεκτές οι εγγυητικές, πάει να πει ότι δεν υπάρχουν προηγούμενα ανοίγματα και υποχρεώσεις. Συνολικά, παντού. Αν έχετε τη δυνατότητα να το γνωρίζετε αυτό για όλους. Αυτό ρωτάμε. Δηλαδή, διαφορετικά, ποιοι είναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι. Συγγνώμη, διότι δεν είναι εκτός τοπικού χρόνου, διότι αυτό το πράγμα όλο είναι η ρητορική πάνω στην οποία. Το λέω για την επόμενη μέρα. Δεν προσευλήθη. Δεν το λέω για αυτό. Είναι η ρητορική πάνω στην οποία έστησε η κυβέρνηση όλο αυτό το πανηγύρι. Είναι ρητορική ότι τα κανάλια είναι υπερχρεωμένα. Είναι ρητορική ότι το τηλεοπτικό τοπίο ήταν αυτό που ήταν. Είναι ρητορική αυτό το πράγμα. Ένα ερώτημα εγώ προ τη θέση. Ήταν αυτό που ήταν. Ένα ερώτημα δεν είναι αυτή η συζήτηση. Θέλω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα για να κλείσουμε το ποιος, πώς, τα κριτήρια και να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Γιατί σε αυτήν βρισκόμαστε. Να είμαστε και εντός τόπου και χρόνου. Όσο αυτό βεβαίως είναι εφικτό, με υπαρκτά σημεία που βρίσκει ο καθένας αναφοράς. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω, πάνω ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεται, κύριε Πετρόπουλε, είναι για ποιο λόγο, εκτός από την οικονομική κατάσταση, εάν ενημερώνονται τα δάνεια, εάν υπάρχουν χρωστούμενα τα οποία δεν αποπληρώνουν οι καναλάρχες, για ποιο λόγο δεν εξετάστηκαν τα εργασιακά για να μπορέσει η κυβέρνηση να πει εξέτασα τις συνθήκες εργασίας του τάδε και του τάδε, μαύρη εργασία βρήκα εδώ, απλήρωτα και χρωστούμενα που δεν έχουν δοθεί βρήκα εδώ, κακοπληρωμένους βρήκα εκεί και να υπάρχει μια εικόνα και για τα εργασιακά που ξαφνικά όλοι κόπτονται για τις εργασιακές συνθήκες. Όχι, εγώ πρώτη φορά βλέπω τα κανάλια να κόπτονται για τις εργασιακές συνθήκες, γιατί ποτέ δεν έγινε. Γιατί στα κανάλια ποτέ τι εργάζεται, δεν έγινε, κύριε Πετρόπουλε, ποιος εργάζεται στα κανάλια. Βεβαίως, οι συνάδελφοι εργάζονται. Συνάδελφοι εργάζονται, αλλά ποτέ δεν είδα είδηση ότι το τάδε κανάλι απέλυσε 50 εργαζόμενους, ποτέ δεν είδα είδηση ότι οι μισθοί μειώθηκαν τόσο. Έχει καταστραφεί ο κλάδος. 50% έχει περάσει στην ανεργία την τελευταία πενταετία. Αυτή τη στιγμή εγώ ρωτώ γιατί δεν το έκανε η κυβέρνηση. Όχι, δεν το έκανε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση. Την κυβέρνηση να την εγκαλέσουμε και να την κυνηγήσουμε. Δεν όσο δεν πάει άλλο για τις εργασιακές σχέσεις. Καλό είναι να σταματήσουμε να φανταζόμαστε και να βάζουμε και σαν εργαζόμενοι μαζί με το συνδικαλιστικό μας όργανο, την ΕΣΥΑ, να πιέσουμε άμεσα να γίνει και συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα διασφαλίσει, θα γίνεται σεβαστή και αν δεν κάνω λάθος. Υπόθηκε ότι, δεν ξέρω αν περιλαμβάνεται, δεν το έχω δει γραμμένο ακριβώς, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά μια σειρά προϋποθέσεις που αφορούν την εργατική νομοθεσία για να λειτουργούν τα κανάλια.
Αυτό αφορά οποιαδήποτε επιχείρηση. Εγώ θα ήθελα, στις 200 σελίδες, εκτός από συμβάσεις εργασίας, σκέτο, να έλεγε συμβάσεις εργασίας με συλλογική σύμβαση. Αυτό θα ήθελα. Δεν το λοιπόν, εγώ το λέω. Λοιπόν, δεν το είδαμε, πρέπει να το δούμε αυτό. Το λέω σαν, το λέω σαν...